Χαίρετε. Χαίρετε. Οδηγητικό. Λοιπόν, σου έχω ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Για πες. Ας πάρουμε τη σχέση μας στο επόμενο level. Ποιο είναι το επόμενο level? Κάτω από το βίντεο «Παντρεμένοι και οι δυο» και «Επιθυμία εκδίκησης ως έτοιμα στη θεραπεία», θυμάσαι μαζί το κάναμε, ναι, αυτό το βίντεο, υπάρχει το εξής σχόλιο. Η μόνη εκδίκηση εντός αγωγικών που μπορούμε να δώσουμε σε όσους μας έχουν φερθεί άσχημα είναι να ξεκόψουμε με αυτούς τους ανθρώπους, να εξελίξουμε τον εαυτό μας κάνοντας focus, εστιάζοντας δηλαδή σε εμάς, και να προχωρήσουμε αφήνοντας τους πίσω. Δεν συμφωνώ καθόλου με τη συμπεριφορά της κοπέλας. Θυμάσαι η κοπέλα εκείνη ήταν που είχε σχέση με έναν παντρεμένο, ενώ ήταν και η ίδια παντρεμένη, και μετά όταν τη χώρισε ο παντρεμένος ήθελε να τον εκδικηθεί, κουτουλουπού κουτουλουπού, το θυμάσαι αυτό, ε? Ναι. Όπως έχετε πει και εσείς, κυρία Θέκλα, σε άλλα βίντεο, χίλιες φορές αυτή η γυναίκα με τον άντρα της να μην μπαίνανε στη διαδικασία να κάνουν παιδιά. Όπως είπατε και εσείς, κυρία Θέκλα, σε άλλα βίντεο, χίλιες φορές αυτή η γυναίκα με τον άντρα της να μην μπαίνανε στη διαδικασία να κάνουν παιδιά. Έπρεπε να κάτσουν να δούνε άμα στα αλήθεια ταιριάζουν. Επίσης, στις μέρες μας, επικρατεί πολύ το φαινόμενο να πάμε τη σχέση μας στο επόμενο level, ενώ η σχέση είναι στάσιμη και λιμνάζει. Το βρήκα πάρα πολύ εύστοχο και το σημείωσα ούτως ώστε να το συζητήσουμε μαζί. Λοιπόν, και μπορώ να διαβεβαιώσω και ως ψυχολόγος που συναντώ ζευγάρια και συναντώ ανθρώπους ότι όντως ισχύει αυτό, ότι υπάρχουν ζευγάρια τα οποία είναι μαζί 6 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια, 5 χρόνια. Η σχέση τους λιμνάζει, γιατί είναι μια σχέση που έχει ξεκινήσει, για παράδειγμα, από το γυμνάσιο ή από το πανεπιστήμιο. Προχώρησε αυτή η σχέση, έγιναν 28, 29, 30 χρονών. They outgrew each other, δηλαδή έχουν μεγαλώσει και έχουν ξεπεράσει ο ένας τον άλλον. Αλλά επειδή είναι πολλά χρόνια μαζί και επειδή έχουν γνωριστεί και γονείς και συγγενείς και φίλοι, το θεωρούν φυσιολογικό ή το νιώθουν ως μια επιβολή από την κοινωνία ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο επίπεδο, δηλαδή να παντρευτούμε και να κάνουμε παιδιά. Συμβαίνει πολύ στις μέρες μας. Τι γνώμη έχεις εσύ πάνω? Το επόμενο level έπρεπε να έχει και δύο λεξούλες χαρακτηριστικές. Το επόμενο κοινωνικά στερεοτυπικό level. Άμπρα. Άμα το επόμενο level σε μια σχέση έχει να κάνει με στερεότυπα, νομίζω δεν πάμε καλά. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Φυσικά το έχουμε κάνει. Το έχουμε κάνει. Και να νομίζουμε ότι ο γάμος από μόνος του ως ένας μαγικός θεσμός θα επιλύσει προβλήματα και θα κάνει μια σχέση τέλεια. Και το να προχωρήσουμε στο επόμενο level χωρίς η σχέση να είναι καλή, έχοντας την ψευδέστηση ότι με το γάμο και με την τεκνογωνία θα διορθωθεί η σχέση. Και όχι μόνο, επειδή κοινωνικά αλλάζει ένα στάτους, επειδή πρόσεχε τον αυτό μωρό μου. Μαζεύονται και άλλες οικογένειες, μπορεί να σκέφτεσαι ότι τώρα είναι πολλά στερεοτυπικά που μπαίνουν. Πώς σε βλέπουν οι φίλοι, πώς σε βλέπει ο κόσμος. Αλλά απομακρύνεται η σκέψη από τα ουσιαστικά προβλήματα, αν υπάρχουν βέβαια, έτσι. Άμα δεν υπάρχουν, τότε νομίζω ότι αυτοί που δεν έχουν προβλήματα τέτοια, δεν περιμένουν 7-8 για χρόνια για να προχωρήσουν στο επόμενο level. Και δεν μιλάνε καν για επόμενο level. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται από μόνο του, δεν το αποφασίζουμε. Ναι.
Να πω λίγο τη δική μου εμπειρία και να πεις και εσύ λίγο μια από τις δικές. Περίπου αυτή ήταν η... Εμένα η δικιά μου εμπειρία την πρώτη φορά ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί, άβγαλτο, δεν ήμουν καν ψυχοσυναισθηματικά στην ηλικία των 20 ετών που ήμουν. Ήμουν ηλικιακά 20 ετών όταν αρρωνιάστηκα το 95, αλλά ψυχοσυναισθηματικά πρέπει να ήμουν και 10 ετών. Ήμουν ανώριμη ψυχοσυναισθηματικά και πήγα by the religious book, by the book, ακολουθώντας τους κανόνες, τους θρησκευτικούς, τους πολατρικούς και τις θρησκευτικές οργάνωσεις στην οποία ανήκαν οι γονείς μου και ήμουνα και εγώ μέλος, θεωρώντας ότι με το να αραβωνιαστώ και να παντρευτώ και μάλιστα παρθένα θα εξασφάλιζα έναν καλό γάμο. Και παρόλο που από την περίοδο του αραβώνος φαινόντουσαν τα προβλήματα και οι διαφορές, τεράστιες διαφορές στο χαρακτήρα, στην προσωπικότητα, στον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής, εγώ πήγαινα. Και είχα, ας πούμε, αυτό το ενοχικό του ότι άπαξ και πρόλαβα και έφτασα και αραβωνιάστηκα και συνδέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να τον πάρω. Τη δεύτερη φορά ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Ήμουνα και πιο μεγάλη φυσικά. Ήμουνα 41 όταν γνώρισα τον δεύτερο σύζυγο. Δεν ήμουνα 20, ήταν 21 χρόνια μετά. Άμα σου πω ότι έπαιξε ρόλο το να ευχαριστήσω τους γύρω μου, να ευχαριστήσω τους γονείς μου, χωρίς να το συνειδητοποιώ ότι αυτό έκανα, να ευχαριστήσω τα παιδιά μου τα μεγάλα, τα οποία, ειδικά το γιο μου, ο οποίος ήθελε να ξαναπαντρευτώ, και επίσης υπήρχε και το στοιχείο του να δείξω, κακώς βέβαια, σε ανθρώπους οι οποίοι πολεμούσαν εκείνη τη σχέση, ότι εμείς καταφέραμε να νικήσουμε. Χωρίς πάλι να δίνω focus, χωρίς να εστιάζω στην ποιότητα της σχέσης. Ναι. Θες να μου πεις λίγο για εκείνη τη φάση σου σένα πριν τα 30? Κάτι τέτοιο ήταν. Γιατί εσύ τότε είχες μια περίοδο που ήσουν πολύ καλά, ήσουν single, είχες τα αυτοκίνητό σου, είχες τη... Κάτι έχεις πάρει τα αυτοκίνητα των ονείρων σου. Ανασφάλεια. Ανασφάλεια το να είσαι μόνος σου. Δημιουργία μιας σχέσης που εκ των υστέρων, μεγαλώνοντας, παιδί μου, καταλαβαίνω ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό ή να το έχουμε κάνει κάτω. Δεν μιλάμε για τη μητέρα των παιδιών μας, μιλάμε άλλες για μια προηγούμενη κατάσταση. Ναι, εντελώς άλλες συνθήκες. Και μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία στερεοτυπική, ρε παιδί. Ότι έτσι πρέπει να γίνει, έτσι πρέπει να είναι. Μια φάση, ρε παιδί μου, στα 30 σου, στην οποία θα μπορούσες να απολαύσεις την ελευθερία σου. Όπως εγώ στα 21 μου, στα 20 μου, πήγα να ζήσω μόνη μου, με έδιωξαν από το χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο και θα μπορούσα να απολαύσω τη φοιτητική ζωή. Εσύ τότε στα 30, με τη μετάθεση που είχες πάρει εκεί που είχες πάρει, θα μπορούσες να ζήσεις την νεότητα σου, ρε παιδί μου, και το να είσαι single και άνεθνιας. Όμως παρασύρθηκε στον τρόπο δεινά. Ναι, εντάξει, αλλά νομίζω αυτό δεν είχε τόσο να κάνει με να πας σε ένα άλλο level, απλά με θέματα δικά μου ανασφάλειας και προσωπικού. Ναι, ρε μάνα μου, αλλά μου είπες και εσύ για εκείνη τη σχέση, και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι ήταν μια σχέση που δεν... Αυτό που λέει, που λιμνάζει, που λέει η κοπέλα εδώ, ότι δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο εκείνη η σχέση, ρε παιδί μου, δεν ήσουν ερωτευμένος, δεν ήταν κάτι το... Ναι, αν κάτι λιμνάζει, δεν έχει κανένα level να πάει. Και όμως πήγες. Ναι. Είχες τη σκέψη ότι πηγαίνοντας στο επόμενο level θα βελτιωθούν τα πράγματα? Ναι, έτσι πιστεύω. Το είχες μέσα στο μυαλό σου, ρε παιδί? Ναι. Από πού το κολλήσαμε αυτό? Δεν να ξέρω. Νομίζουμε ότι αν με έναν άνθρωπο βγαίνω και με αυτόν τον άνθρωπο που βγαίνω δεν περνάω και τόσο καλά. Υπάρχει δυσαρμονία χαρακτηριστικών, προσωπικότητας, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που βλέπει ο καθένας στη ζωή, δεν συνεννοούμαστε, δεν μπορούμε να μοιράσουμε δυο γαϊδάρων το σανό μαζί, ρε παιδί μου. Απλά, πώς πάμε και παντρευόμαστε? Δεν σε κατηγορώ σε καμία περίπτωση, όχι, γιατί εγώ είμαι η πρώτη που τα έχω κάνει. Δεν... Νομίζω ότι προέρχεται από μια ψυχολογική ανάγκη που είναι και ψευδαίσθηση ταυτόχρονα, ότι παίρνοντας την έγκριση άλλων με κοινωνικό τρόπο, ότι μπορεί να βελτιώσει αυτό που δεν
δεν πάει καλά. Μπορεί να βελτιωθεί. Ότι θα βελτιωθεί το άλλο πρόσωπο. Ότι θα βελτιωθεί η σχέση σου. Νομίζω ότι άμα εγκριθεί αυτό με τον ΑΒ, γάμα τρόπο. Άμα γίνει γάμο, άμα γίνει αραβόνα. Γάμο, αραβόνα, ξέρω εγώ, επισημοποίηση. Ότι επισημοποίηση διορθώνει τη σχέση. Ότι ναι, ναι, υπάρχει μια ψυχολογία. Νομίζω ότι αυτό που είχα νιώσει κι εγώ δεν θα είμαι ο μοναδικό. Ίσως να είναι και υποσυνείδητο ή να είναι κάτι. Δεν ξέρω. Μου έχεις περιγράψει ότι δέχθηκες, πώς να το πω, απροκάλυπτη ναρκισσιστική κακοποίηση σε εκείνη τη σχέση, η οποία κράτησε και μια δεκαετία. Μετά, ναι. Στην πριν αρχή... το γάμο δεν τη δέχτηκες. Δεν ήταν τόσο έντονο και καθόλου δεν ήταν τόσο έντονο και αν ήταν κάτι δεν το κατάλαβα. Άρα άλλαξαν, δηλαδή με το που δέθηκε ο Γάιδαρος, ο Δήμητρος. Ακριβώς. Γάιδαρος. Με το που δέθηκε η Καμπυλοπάρδαλη. Είπαμε τι να ζω που θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε τον Πάνο, είναι η Καμπυλοπάρδαλη, είναι πολύ ψηλός, είναι 1,90. Δηλαδή με το που παντρευτήκατε, άλλαξε συμπεριφορά, χαλάρωσε η... Λίγο αργότερα. Okay. Αγάπη μου, κοιμόσουν 20 λεπτά και σε συμβουλεύω να κοιμηθείς κι άλλο γιατί κάνουμε βίντεο. Θα σου βάλω sticker, δεν θα φαίνεσαι, μην άχεσαι. Αλλά κοιμήσου κι άλλο, καλό σου κάνει. Να φτάσουμε στην προορισμό μας και να είσαι φρέσκος. Α, δηλαδή υπήρξε αυτό. Ναι, ναι, μετά. Υπήρξε στροφή, υπήρξε shift. Ναι. Καλά, εγώ ήμουν πολύ πιο σβούμ από σένα. Εγώ πήγα και παντρεύτηκα, ενώ δεν είχε φανεί από πριν από το γάμο η κατάσταση. Πώς θα. Εσύ έχεις και ένα ελαφρυντικό, ρε παιδί μου, ότι πριν από το γάμο τυρώντουσαν κάποια προσχήματα από την άλλη πλευρά. Ναι, ναι. Άρα έχει ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Ότι πριν το γάμο είναι πιο προσεκτικοί, πιο ευγενικοί, πιο... Φυσικά. Και μετά το γάμο χαλαρώνουν και σου λέει τώρα έχω δέσει το γάιδαρό μας. Ναι. Οκ. Τι γίνεται όμως... Σε αυτό το ερώτημα που μας έθεσε η κοπέλα, για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε μια μακροχρόνια σχέση, σίγουρα σε μια μακροχρόνια σχέση η οποία όπως το έχει περιγράψει λιμνάζει, σημαίνει ότι έχουν βγει όλα στην επιφάνεια, ρε παιδί μου. Έχει φανεί ο χαρακτήρας του καθενός. Και εμείς τώρα που είμαστε για πάνω από 9 μήνες μαζί και συγκατοικούμε, δεν έχει φανεί ο χαρακτήρας μας. Ναι. Δεν έχεις καταλάβει ότι είμαι λίγο νευρικό παιδί. Ναι, δεν έχω καταλάβει ότι έχεις λίγα στοιχεία αυτιστικά. Τα έχουμε καταλάβει αυτά. Ναι. Ενώ ξέρεις πλέον ότι σε κάποιες φάσεις μπορεί να απορριθμιστώ και να μην είμαι όπως είμαι συνήθως. Και μετά επανέρχομαι όμως. Ναι. Όπως ξέρω και εγώ ότι κάποιες φορές μπορεί να σου λέω κάτι και να μην το καταλαβαίνεις. Επειδή το μυαλό σου εκείνη την ώρα δεν έχει κατοπτρικούς νευρώνες να βάλει σε λειτουργία. Επειδή λήφθηκε σε μερικούς κατοπτρικούς νευρώνες. Ο Πάνος έχει μια δυσκολία να αποκτήσει γνωστική ενσυναίσθηση. Συναισθηματική ενσυναίσθηση έχει πλήρως. Δηλαδή, άμα το καταλάβει με το μυαλό του κάτι, έχει πλήρη ενσυναίσθηση. Όμως μερικές φορές δεν καταλαβαίνει γιατί εστιάζει στο πώς βλέπει ο ίδιος τα πράγματα. Νομίζω ότι το έχουμε πει ξανά ότι. Ίσως αν κάνεις τα τεστ για το Asperger να βγεις ότι έχεις κάποια στοιχεία Asperger. Εντάξει, έτσι για να νιώσεις καλύτερα, Asperger είχαν και μεγάλοι εφευρέτες και μεγάλοι επιστήμονες και διάνοιες του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή δεν είναι κάτι υψηλής λειτουργικότητας αυτισμός, το φάσμα του αυτισμού, αλλά πρόσωπο με υψηλή λειτουργικότητα. Αυτά, το πώς είναι ο καθένας, το πώς θυμώνει, το πώς διαπραγματεύεται μια διαφωνία, το πώς ξέρει να καυγαδίζει όχι, να λογομαχεί όχι, όλα αυτά μέσα σε μια σχέση 6, 7, 8 χρόνων ήδη τα γνωρίζεις, τα ξέρουν. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πάνε στο επόμενο level ως πρόβατα επισφαγή. Δηλαδή, στην ουσία, αγάπη μου, ο γάμος, ο αραβόνας, τώρα νομίζω ο κόσμος δεν κάνει αραβόνα. Γάμο κάνει κατευθείαν, δεν είναι. Ναι, γάμο. Συγκατοίκηση και γάμο. Να κάνουν και σύμφωνα συμβίωση. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, ό,τι εντάξει, θεωρείται ναι. Το επόμενο λεπτό. Η επισημοποίηση της σχέσης πλέον, ναι. Όταν έρχεσαι από ένα χώρο που η σχέση είναι ήδη λιμνασμένη, δεν έχει καμία χαρά ή αισιοδοξία. Μπορεί να έχει για λίγο κάποια αίσθηση που.
που περνάει. Α. Μια επίφαση αισιοδοξία, ρε δηλαδή, παιδί μου. Κάτι που μπορεί δεν είναι... ένα ζευγάρι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι μαζί 7, 8, 9, 10 χρόνια και δεν παντρεύονται και δεν προχωρούν στο επόμενο στάδιο, στο επόμενο level. Όταν αποφασίσουν να πάνε στο επόμενο level, για λίγο καιρό να νιώθουν μια αισιοδοξία ότι όλα θα είναι καλύτερα, θα, με μαγικό τρόπο θα φτιάξει η συμβίωση μας, η σχέση μας. Ναι, αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι όταν όντως λιμνάζει, αν έχουμε αυτή την υπόθεση ότι λιμνάζει και δεν πάει καλά, δεν είναι το κοινωνικό στερεότυπο που θα βελτιώσει τα πράγματα ή το επόμενο level. Τι είναι αυτό που θα βελτιώσει? Η ουσιαστική βελτίωση της σχέσης, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι ψυχοθεραπεία, μπορεί να κάνουν, αν έχουν κάποια θέματα. Να λυθούν τα θέματα, δεν είναι το θέμα ο τύπος και το ένδυμα της σχέσης, ας πούμε, που θα τα διορθώσει. Και ξέρεις ότι με αυτόν τον τρόπο γίνονται αρκετοί γάμοι που είναι καταδικασμένοι πρώτου γίνει. Σου έχω πει στο γραφείο ότι είχα περιστατικά που ερχόντουσαν οι φιλενάδες γαμπρών που θα παντρευόντουσαν σε λίγες μέρες και οριόμενες. Οι φίλοι. Που τα λες φιλενάδες, τι εννοείς? Παράλληλη σχέση. Α, μάλιστα. Δηλαδή κάποιος να είναι αραβωνιασμένος 4-5 χρόνια, να είναι ο γάμος του το Σάββατο και τη Δευτέρα να έρθει στο γραφείο και να λιποθυμάει η φιλενάδα. Με την οποία έχει 3 χρόνια σχέση παράλληλη με την αρμονιαστική. Εντάξει, αυτά είναι παλαβά. Πώς μπορεί αυτός ο γάμος να έχει chance, πώς μπορεί να έχει ευκαιρία αυτός ο γάμος να πάει καλά? Δεν ξέρω, τέτοια πράγματα τώρα δεν ξέρω γιατί τα κάνει ο κόσμος. Μπορεί να είναι γάμοι από συμφέρον ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Γιατί τα κάνει ο κόσμος? Σίγουρα είναι γάμος από συμφέρον. Ή γάμος και από ντροπή. Να μην ραζιλευτούμε ότι τελευταία στιγμή ακυρώσαμε τον γάμο. Ίσως η φιλενάδα να μην είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα επέλεγε ο μέλλον γαμπρός για να κάνει γάμο μαζί της. Δηλαδή ένα πρόσωπο που να επέλεγε για να περάσει σεξουαλικές στιγμές μαζί της. Ναι. Εσύ νομίζεις ότι αυτοί οι οποίοι είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως πολυγαμικοί το έχουν σε τίποτα να ξεκινήσουν τις παράλληλες σχέσεις από πριν τον γάμο? Δηλαδή να αποφασίσουν ότι αυτό το πρόσωπο θα το παντρευτώ, άρα βάζω αυτό το πρόσωπο στην κατηγορία σύζυγος, γιατί έχει τα προσόντα για σύζυγος, τα προσόντα που έχουν αυτοί στο μυαλό τους, ρε παιδί μου. Και παράλληλα έχω και τις εξωσυζυγικές μου δραστηριότητες, και από πριν το γάμο. Είχα και γνωστό που έκανε αυτή την πρακτική πολλά χρόνια. Α, μάλιστα. Πώς το εξηγούσε αυτός? Ακριβώς όπως το είπες. Αυτή είναι για γάμο, κάνει για οικογένεια αυτή η γυναίκα, κάνει για παιδιά, και για από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι φαν. Οπότε άμα μας προκύψει, να κάνουμε το φαν. Δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα σε ένα πρόσωπο που αγαπούσα πάρα πολύ, μια κοπέλα που την αγαπούσα πάρα πολύ. Και τώρα την αγαπώ, δεν είναι ότι δεν την αγαπώ, αλλά δεν έχουμε σχέσεις πλέον. Ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπούσα για πολλά χρόνια. Γνώρισε κάποιον, σου είπα την κουβέντα. Γνώρισε κάποιον, άμα σου την πω θα καταλάβεις, γνώρισε κάποιον, της τον γνώρισαν, προξενιό ήταν, δεν ξέρω τι ήταν. Και υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι αυτός με τον οποίο αραγωνιάστηκε η κοπέλα αυτή με σκοπό να κάνει γάμο και παντρεύτηκε, έκανε και παιδιά, είναι παντρεμένη μαζί του τώρα, ότι αυτός είχε προφίλ σε ιστοσελίδα σεξουαλικών γνωριμιών. Ναι. Και ότι έκλεινε ραντεβού από εκεί με... Κατάλαβες και θα σου πω τώρα, κατάλαβες. Ναι. Και έκλεινε από εκεί ραντεβού για σεξουαλικές συνευρέσεις, ρε παιδί. Και έπεσε στην αντίληψή μου και μάλιστα έδινε και το τηλέφωνο, το κινητό του τηλέφωνο κανονικά, αυτό που το ένα, δεν είχε καν κρυφό τηλέφωνο τύπος, τόσο άνετος. Και όταν εγώ το επικοινώνησα σε εκείνο το πρόσωπο, το οποίο πραγματικά το αγαπούσα πολύ και το αγαπάω ακόμη, αλλά δεν είμαι συνδεδεμένη μαζί της, γιατί με πίκρανε ο τρόπος που λειτουργήσε. Όταν της το επικοινώνησα με πολύ προσοχή, εντάξει, δηλαδή σκέφτηκα πού από αυτό το πρόσωπο που αγαπώ θα πάει τώρα να παντρευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος από τώρα που είναι αραβωνιασμένη κλείνει ραντεβού για να πάει στα ξενοδοχεία της μιας βραδιάς ή του ενός απογεύματος, ρε παιδί. Που εμένα αυτό υπέπεσε στην αντίληψή μου χωρίς να το επιδιώξω, λόγω της δουλειάς. Ναι. Έμαθα, ρε παιδί μου, ότι αυτό το πρόσωπο με το οποίο ήταν αρμονιασμένο, ένα πρόσωπο που αγαπούσα πολύ και αγαπώ πολύ, αλλά αγαπούσα και ήμουν συνδεδεμένη τότε. Τώρα πλέον δεν είναι στη ζωή μου, εδώ και χρόνια από τότε. Και όταν της το μετέφερα, η αντίδραση ήταν πολύ επιθετική προς εμένα. Ότι ζήλεψα και φθόνησα τη χαρά της, φθόνησα τον αραβόνα της και ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και διάφορες, αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, το οποίο αυτή δεν είναι αυτό που νομίζεις.
και τον πήρε αυτόν τον άνθρωπο. Πώς μπορώ εγώ τώρα να μην σκέφτομαι ότι είναι πολύ πιθανό να συνεχίζει αυτές τις εξουσιαστικές του δραστηριότητες τις οποίες τις έκανε πριν από το γάμο? Α, δεν ξέρω. Πολλοί μπορεί να τα έχουν βάλει σε τέτοια κουτάκια και να λένε μέχρι τότε κάνω αυτό, μετά κάνω εκείνο. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια φορά, ξέρεις τι μου είχε πει ένας συνάδελφος. Ξέρεις τι μου είχε πει? Τι? Άλλη ιστορία αυτή. Δεν την έχω πει αυτή την ιστορία. Ήταν ένας συνάδελφος. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος είναι ψυχολόγος, είναι και ψυχολογημένος ψυχολόγος. Εντάξει, και είναι και ψυχοεκπαιδευόμενος ο ίδιος και ψυχοθεραπευόμενος ο ίδιος. Αν κάποιος έχει σπουδάσει κάτι. Αυτός ο κάποιος, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ήταν single. Και ήμουνα κι εγώ single. Και υπήρξε μια προσέγγιση εκ μέρους του. Εγώ δεν ανταποκρίθηκα. Εντάξει. Ήταν όμως μια προσέγγιση πολύ έτσι. Πώς να σου πω, πώς κάποιος φλερτάρει αλλά δεν φλερτάρει μια γυναίκα, ώστε αν η γυναίκα πει όχι να πει μα εγώ δεν μονοφιλικά ήταν, ή αν πει ναι να της πει εσύ το ήθελες. Ένα ναρκισσιστικό είναι αυτό. Ναι, οκ. Okay. Το μυρίστηκα. Παρόλο που ήμουν αυλαμμένο, το 2008 το μυρίστηκα αυτό. Οπότε δεν έγινε κάτι, ρε παιδί. Σε κάποια φάση με προσκαλεί στο γάμο του. Και θέλει για να μου δώσει το προσκλητήριο, θέλει να πάμε για φαγητό. Και εγώ πάω για φαγητό, γιατί υπήρχε ένα φαγάδικο εκεί κοντά στο γραφείο μου. Κάποιες φορές τα μεσημέρια που κάνα διάλειμμα τρώγα εγώ, και μερικές φορές τρώγε και αυτός. Δεν είχαμε σχέσεις, μιλούσαμε για τη δουλειά. Οπότε πάμε στο τραπέζι, μου δίνει το προσκλητήριο. Εγώ του είχα πει άστο κάτω από την πόρτα μου, του γραφείου μου, το προσκλητήριο, και μου λέει ότι θέλω να σου το δώσω προσωπικά, προσωπικώς. Καθόμαστε εκεί να φάμε σε ένα μέρος που έχει πολύ κόσμο. Φαγάδικο, ρε, που τρώνε τα μεσημέρια αυτά, ναι. Γραφεία κλπ. Οπότε έρχεται ο εστιατόρος και του λέει: βρε, τάδε, του λέει, πω, του λέει, προχθές που ήρθες με τη γυναίκα σου και την πεθερά σου, είχες τα μούτρα σου κατεβασμένα μέχρι το πάτωμα. Τώρα πώς εδώ και τρως με τη θέκλα, γελούν και τα αυτιά σου, του λέει. Φεύγει ο εστιατόρος από εκεί και μου λέει: να σου πω την αλήθεια. Του λέω: ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι, μου λέει, ότι μετάνιωσα. Ότι τότε που βγήκαμε 2-3 ραντεβού δεν έκανα κίνηση. Δεν έκανε κίνηση. Μετάνιωσα που δεν έκανε κίνηση. Εσύ. Του λέω: τι εννοεί, γέ μου? Μετάνιωσε που δεν έκανα εγώ κίνηση. Αν ήθελε εσύ να κάνει κίνηση, θα έκανε και θα είχε το αποτέλεσμα. Μου λέει: ναι, αλλά αν έκανα εγώ κίνηση, μετά δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω σχέση. Γιατί εσύ είσαι μια κοπέλα χωρισμένη με δύο παιδιά και εγώ είμαι single. Και τι θα έλεγα στους γονείς μου, ότι θα πάρω τη χωρισμένη με τα παιδιά? Άμα έκανες εσύ, πώς το υποστήριζε? Άμα έκανα εγώ κίνηση, απλώς θα κάναμε σεξ και δεν θα είχε υποχρέωση να κάνει σχέση μαζί μου. Α, οκ. Κατάλαβες, μετά νιώσε που εγώ δεν έκανα κίνηση. Καλώς. Μάλιστα, του λέω. Και δεν μου λες, του λέω, τώρα αυτή η γυναίκα που θα πάρει στη φάση μου? Λέει: είναι πάρα πολύ καλή, είναι παρθένα μου. Σε ποια ηλικία, μάνα μου? 37 χρονών. Του λέω: τέλεια. Πόσο? 37 χρονών παρθένα. Μάλιστα. Μάλιστα, μου λένε και τις εκκλησίες. Όλα καλά, του λέω. Τέλεια, εξαιρετικά, καταπληκτικά. Καλά, Στέφανο. Πήγα στο γάμο. Ήταν η πιο σύντομη χαιρέτηση που έκανα σε γάμο. Δηλαδή, με το που πάρκαρα το αυτοκίνητο μέχρι να πάω να πάρω το δώρο και μέχρι να επιστρέψω, ήταν 7 λεπτά περίπου. Και την είδα την κοπέλα. Δεν γνωρίζω την κοπέλα προσωπικά. Ρε παιδί μου, φαινόταν μια κοπέλα συντηρητική, του κατηχητικού, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτός δεν ήταν καν του κατηχητικού. Εντάξει. Σημειώσε το αυτό. Μένει. Περνάνε 7 χρόνια, 8 χρόνια. Ταξιδεύω για Αθήνα. Στο αεροδρόμιο και αυτός ο τύπος. Πήγαινα σε ένα συνέδριο εγώ στην Αθήνα, αυτός πήγαινε κάπου αλλού και θα περνούσε από. Είμαστε στο ίδιο αεροδρόμιο στη Λάρνακα και έρχεται και μου λέει. Ξέρεις, μου λέει, τώρα εγώ θα πάω στην τάδε χώρα για να το τάδε συνέδριο και άμα θες σου κάνω το εισιτήριο να έρθεις να με βρεις. Του λέω, για ποιο σκοπό? Μου λέει, κοίταξε, είμαι παντρεμένος, αλλά what happens in Vegas stays in Vegas. Έτσι. Τι εννοείς, του λέω, ρε φίλε? Μου λέει, οτιδήποτε κάνω εκτός Κύπρου δεν πιάνει για πιστία. Ακόμη γελάω. Του λέω, αγάπη μου, δεν κατάλαβες, του λέω, με ποια μιλάς. Θες να πάρουμε τη γυναίκα σου ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσουμε αν ξέρει για αυτή τη συμφωνία το ότι κάνεις τα συνέδρια, μένεις στα συνέδρια? Κατάλαβες, ρε φίλε?
Μην μου λες ότι σταματάνε μετά το γάμο. Δεν ξέρω. Είπα μια υπόθεση μπορεί να ισχύει για κάποιους. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Και μετά τον ξανασυναντώ στο αεροδρόμιο. 2 χρόνια μετά οικογενειακός. Και με χαιρέτησε και η γυναίκα του. Αυτά. Αλλά εγώ νιώθω εντάξει απέναντι στην κοπέλα γιατί δεν συμμετείχα στον εξευτελισμό της και στο να την απαντήσει ο άντρας της. Και εδώ ας σημειωθεί ότι αυτός ο άντρας δεν μου άρεσε ούτε όταν ήταν single, ούτε όταν ήταν μελόγαμπρος, μελόνυφος. Ούτε όταν ήταν παντρεμένος, ούτε. Ας σου ξέρω το γραφείο μετά να γελάσεις κιόλας. Καμία σχέση. Με το στυλ μου καμία σχέση. Με το στυλ μου δεν είναι μόνο εμφανισιακά, εννοώ και βλέμμα και χαρακτήρας και προσωπικότητα κλπ. Τέλος πάντων. Τέλεια. Τέλεια. Οπότε σκέφτομαι αν πηγαίνει κάποιος σε αυτόν τον ψυχολόγο, τι συμβουλές θα του δώσει. Αυτόν εδώ. Ναι. Ξέρω εγώ, θα πάει ποτέ σε ψυχολόγο. Αυτός που σου λέω είναι ψυχολόγος. Άσχετα από την ιδιότητά του. Αν πάει κάποιος σε αυτόν τον ψυχολόγο. Α. Τι συμβουλές θα του δώσει αυτός ο ψυχολόγος. Όπως έχει αυτά τα σκεπτικά. Δεν ξέρω, μήπως να βρει κάτι στερεοτυπικό και αυτός να πει, ξέρω εγώ, τι να πω. Γι' αυτό τον λόγο διαλέγουμε πολύ προσεκτικά σε ποιο ψυχολόγο πάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή ο Πάνος δεν απαντάει, γιατί δοκιμάζει το co-pilot, πώς το λένε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πώς το λένε το πρόγραμμα αυτό που δοκιμάζεις. Το cruise control το αυτοκίνητο. Ναι, το cruise control και μαζέχει κάνει. Λοιπόν, αγάπη μου, στα αριστερά μωρά βλέπετε την Πέτρα του Ρωμιού. Η Πέτρα του Ρωμιού. Είναι πολύ ωραίο σημείο η Πέτρα του Ρωμιού. Μια μέρα θα πάμε να κολυμπήσουμε στην Πέτρα του Ρωμιού. Ναι, βλέπετε τι όμορφη που είναι. Τέλεια. Η γογό είναι ξυπνιά. Η γογό κοιμάται, είναι ξυπνιά. Εγώ πρέπει να έχει ακουστικά. Ναι. Θα πάθω όπως έπαθες και εσύ μετά. Τι? Στις πέτρες. Όχι, δεν έχει πέτρες στην Πέτρα του Ρωμιού. Είναι μια μεγάλη πέτρα και από κάτω έχει αυτά. Σήμερα θα πάμε στις πέτρες. Όχι, θα πάμε στην άμμο. Λοιπόν, αγάπη μου, εμείς θα πάρουμε τη σχέση μας στο επόμενο level ή θα μείνουμε να λιμνάσουμε. Τι μου γράψε η άλλη κακίστρο στα σχόλια προχθές στο σπίτι σας πριν περάσει το 9 μήνο. Όχι, κόρη, πέρασαν οι 9 μήνες και μετά σπιτωθήκαμε, αλληλοσπιτωθήκαμε. Το σπίτι σας. Άκουρε, το σπίτι σου. Αυτά είναι. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Λάκη μου, πώς περνάς εκεί πίσω. Ο Λάκης έχει την προεδρική σουίτα εκεί πίσω. Λάκη μου, πώς είσαι με τα μαξιλάρια σου. Χαρούμενος, α. Μια χαρά είναι. Χαρούμενος. Έχει μαξιλάρια πίσω ο Λάκη. Έχει όλο πίσω το... Έχει air condition. Αχ, ρε Λάκη, τι ωραία που περνάς. Και δεν κάνει αυτό το χαχαχαχα που κάνεις το... Τον ακούς δεν κάνει τίποτα. Ίσκο. Είναι τέλειος. Τέλειος είναι. Bye. Είχε πάρα πολύ πλάκα. Τι μου λέει ο Πάνος προχθές. Εκείνη η ημερομηνία που σου είπα τη μέρα πέφτει να παντρευτούμε. Του λέω δεν ξέρω βρε. Κοίταξε. Τι μέρα πέφτει Παρασκευή. Ξέρω, ημερομηνία ξέρω, που μου είπες. Παρασκευή. Ναι. Είχε μια επέτειο το μωρό μου όταν είχαμε αρχίσει να επικοινωνούμε. Και του λέω... Τι σου είπα, δεν έχω ξαναπαντρευτεί Παρασκευή. Αυτή μπορεί να πιάσει. Καλό. Του λέω, εσύ έχεις ξαναπαντρευτεί Παρασκευή. Μου λέει, όχι, ναι μωρό μου. Σε πόσο φτάνουμε. Φτάνουμε σε 15 δευτερόλεπτα. Όχι, 19 λεπτά. 15 δευτερόλεπτα. Αυτά είναι. Δεν κλαμάντεψε τι ακούω. Τι ακούς μωρό μου, έχασες την Πέτρα του Ρωμιού. Τι ακούς. Το paper rings. Shake it off. Αυτά είναι. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο επόμενο level, αλλά δεν θα σας πούμε πριν, θα σας πούμε μετά. Θα είναι μια Παρασκευή πάντως, το επόμενο level. Next level. Πόσες μέρες πριν είπες πρέπει να κάνουμε τα χαρτιά μας. 2 εβδομάδες. Ναι, κάτι τέτοιο. Πάλι καλά. Φιλιά σε όλους. Θα χαρούμε στα σχόλια να διαβάσουμε τις απόψεις σας. Τι πιστεύετε σε σχέση με αυτά που είπαμε, ρε παιδί μου, ότι αν ο γάμος από μόνος τους θεσμός βελτιώνει μια σχέση, αν περάσατε παρόμοια βιώματα. Επίσης θέλω να πω για παντρεμένα ζευγάρια ότι
εάν νιώθουν ότι η σχέση τους είναι λιμνασμένη και έχει προβλήματα, πολύ καλά κάνουν να κάνουν θεραπεία ζευγαριού πρωτού πάρουν οποιαδήποτε αποφασία. Ναι. Θεραπεία ζευγαριού. Το next level δεν το σώζει. Εμείς κάναμε θεραπεία ζευγαριού και πρωτού πάρουμε την απόφαση για το first level, θυμάσαι. Ναι. Εμείς πήγαμε στην ψυχολόγο που βλέπω εγώ, πήγαμε και κάναμε κάποιες συνεδρίες πρωτού αποφασίσουμε με σοβαρότητα για τη δημιουργία της σχέσης και γιατί έχουμε και τα παιδιά που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, είναι πολύ σοβαρή ευθύνη να πάρεις απόφαση για τη δημιουργία μιας σχέσης μέσα στην οποία υπάρχουν και παιδιά. Εμείς το κάναμε από την αρχή να μην χρειαστεί μετά. Και πήραμε το clearance. All set, all good, προχωράτε. Φιλιά, bye. Bye. Bye.